αγωνιώδη έκκληση από η οικογένεια των Χανίων που έχασε το γιο της πριν από περίπου 2 μήνες σε τροχαίο δυστύχημα. Ήταν ξημερώματα της 29ης Ιουνίου, όταν η μηχανή που οδηγούσε ο 30χρονος Κώστας Βασιλάκης εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε αρχικά στο πεζοδρόμιο και σε συνέχεια σε δέντρο. Σε αυτό το σημείο, ο Κώστας άφησε την τελευταία του πνοή και η οικογένειά του, 2 μήνες μετά το χαμό του, αναζητά συνεχώς απαντήσεις και τις συνθήκες κατά από τις οποίες σημειώθηκε το φρικτό τροχαίο. Διερευνάμε τι ακριβώς συνέβη την ώρα 6:26 στη συμβολή Ελευθερίου Βενιζέλου και Ηρώων Πολυτεχνείου. Αν κάποιος είδε κάτι, προκάλεσε την εκτροπή του. Κάθε πληροφορία είναι χρήσιμη για την οικογένεια Βασιλάκη, η οποία καλεί όποιον είδε ή άκουσε κάτι, ειδικά κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ 6:20 με 6:30 το πρωί, να επικοινωνήσει άμεσα μαζί τους. Δυστυχώς λίγα πράγματα που δεν δείχνουν για ποιο λόγο κάνει την εκτροπή, δεν έχει βγει πόρισμα. Είναι μία κάμερα στο mini market. Απλά και πάλι δεν φαίνεται κάποια σημεία, γιατί είναι από μέσα από το κατάστημα. Οτιδήποτε, είτε ήταν στο μπαλκόνι του, είτε ήταν πιο πάνω, είτε ήταν πιο κάτω, ήταν δεξιά, ήταν αριστερά. Οτιδήποτε αν είδε, οτιδήποτε αν άκουσε. Δεν γνωρίζουμε αν φταίει κάποιος ή όχι, αλλά θέλουμε να δούμε αν κάποιος είδε κάτι, οποιαδήποτε πληροφορία για μας είναι σημαντική. Όπως περιγράφει η αδερφή του Ελένη, πρόκειται για μια συνηθισμένη διαδρομή που ο αδερφός της έκανε συνεχώς τα τελευταία 11 χρόνια και γνώριζε πολύ καλά. Το που γνωρίζω είναι ότι δούλευε στο κέντρο, σε ένα μαγαζί, είχαν βραδιά αλάτι. Αυτό το δρόμο τον κάνει 11 χρόνια. Ήταν μια συνηθισμένη πορεία του, μια συνηθισμένη διαδρομή. Γνώριζε μέχρι και την παραμικρή Λακούβα στο σημείο αυτό. Μέχρι και πότε ανάβουν τα φανάρια. Και όσες φορές εγώ ερχόμουν, μου έλεγε τώρα θα ανάψει αυτό, βλέπεις αυτό, είναι η Λακούβα. Γνώριζε όλο τον δρόμο απ' έξω. 11 χρόνια αυτόν τον δρόμο τον κάνει καθημερινά. Ήταν ένα παιδί πολύ συνετό, ήταν πάρα πολύ προσεκτικός, είχε πολύ καλή αντίληψη στον δρόμο και γενικά στα πάντα είχε πολύ καλή αντίληψη. Δηλαδή γι' αυτό ψάχνουμε, γιατί όταν γνωρίζεις τον άνθρωπό σου, ξέρεις και πώς κινείται. Τα ερωτηματικά που καίνε την οικογένεια είναι πολλά και μέχρι στιγμής οι συνθήκες του θανατηφόρου τροχαίου δεν έχουν εξακριβωθεί.